Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίες. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Animatrix σε σκηνοθεσία Μαχίρο Μαέντα, Σινιτσίρο Γουατανάμπε, Γιωσιάκη Καουατζίρι και άλλων. Με τους Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρτσον, Πάμελα Αντλόν, Τζον Διμάτζιο και Τζούλια Φλέτσερ. Σε 8 ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από τον κόσμο του Matrix, βλέπουμε από το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος με τις μηχανές και το πώς αντιμετωπίζει το Matrix τους ανθρώπους που είναι στα όρια της αφύπνισης, μέχρι το πώς αντιδρούν οι μηχανές όταν μπαίνουν και αυτές στην ψευδαίσθηση. Η πρώτη μικρού μήκους του Animatrix είναι και η πιο απλή, είναι ένα μικρό prequel του Reloaded στο οποίο οι επαναστάτες συναντούν το στρατό ο οποίος αρχίζει να σκάβει προς τη Σιόν, πέφτουν πάνω στο στρατό, προλαβαίνουν να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους, σκοτώνονται, τελειώνει. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή, ο διάλογος αποτελείται μόνο από κλισέ, βασίζεται όλο στη δράση και το animation είναι ομολογουμένως εξαιρετικό. Ναι, το βλέπεις και λες, wow, κοίτα που είναι το που έχει φτάσει το animation. Οι κόλλοι τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κολλάνε στον κόσμο του Matrix και δεν καταλαβαίνω γιατί η πρώτη σκηνή είναι το άρρωστο σεξουαλικό παιχνιδάκι αυτών των δύο, γιατί το παρακολουθούμε. Τη στιγμή που μπορούν να κάνουν σεξουαλικά παιχνιδάκια στην πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται το πρώτο κομμάτι της ταινίας να είναι ένα σεξουαλικό παιχνιδάκι σε ένα construct μόνο και μόνο για το σεξουαλικό παιχνιδάκι. Το CGI στέκει απόλυτα, 15 χρόνια μετά, έτσι, είναι τρελό αυτό. Μου θυμίζει το Final Fantasy Advent Children, είναι πάρα πολύ ωραίο. Από εκεί και πέρα, χρειαζόμασταν την πρώτη σκηνή, σαν πρώτη σκηνή γενικά, σαν concept, για να γνωρίσουμε τους δύο χαρακτήρες, γιατί εντάξει, έχεις 9 λεπτά, δεν έχεις πολύ χρόνο, τουλάχιστον αξίζει αυτούς τους δύο. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, δεν χρειαζόταν να το κάνουμε με κόλλους και τάγκα κτλ. Είναι κρίμα. Φτηνένει το όλο πράγμα χωρίς λόγο, ας πούμε, και είναι εξαιρετικά σχεδιασμένος κόλλος και κοιλιακή του τύπου, αλλά θέλω να πω. Από εκεί πέρα είναι όντως μια πάρα πολύ απλή ιστορία, ένας αγώνας δρόμου, να φτάσουν ένα μήνυμα κάπου και να πεθάνουν σαν ήρωες που είναι, ώστε να τους αναφέρει η Νιόβη λίγο στο Reloaded και να τελειώνουμε μια και καλή, αλλά είναι μια χαρά γέφυρα πηγαίνοντας από το Matrix 1, βλέποντας αυτό και πηγαίνοντας στα πιο χοντρά anime τις υπόλοιπες 7 ιστορίες, είναι μια καλή έτσι έξυπνη γεφυρούλα, ας πούμε. Η δεύτερη ιστορία είναι από το Μαχίρο Μαέντα, ο οποίος μας έχει δώσει φίλε τον Αφυσικά of the Valley of the Winds. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αφιέρωμα, έτσι δεν είναι, εσύ? Εννοείται. Είναι το animation ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μας δείξει κάποιες πολύ σκληρές εικόνες, όπως εκεί που ας πούμε τα κοθόνια ας πούμε, στο σοκάκι επιτίθονται στη γυναίκα, που όσο την ξεσκίζουν φεύγει η σάρκα της και βλέπεις ότι είναι μηχανή, ρε φίλε. Το The Second Renaissance είναι σίγουρα η αγαπημένη μου ιστορία μέσα στο Animatrix. Εξηγεί σε πάρα πολύ ωραίο στυλ found footage, δηλαδή σαν διάφορα υλικά και κασέτες από κάμερες τις οποίες τις βρήκε κάποιος και τις ένωσε και τις έβαλε στο αρχείο της Σιόν, τέλος πάντων, το πώς ξεκίνησε και το πώς τελείωσε ο πόλεμος με τις μηχανές. Και εμένα είναι η αγαπημένη μου ιστορία από τα Animatrix. Σου κάνει ένα κοινωνικοπολιτικό σχόλιο, ρε παιδί μου, για την άνοδο των μηχανών. Η ιστορία που αφηγείται είναι μια πάρα πολύ σκληρή ιστορία ανθρώπων οι οποίοι αποδείχθηκαν απάνθρωποι απέναντι στα παιδιά τους, που είναι μηχανές οι οποίες όταν άρχισαν να έχουν αντίληψη και νοημοσύνη, έκαναν τα πάντα, φύγανε αρχικά για να μην έχουν να κάνουν με τη βία των ανθρώπων, έφτιαξαν τη δική τους κοινωνία και έκαναν τα πάντα για να μην γίνει ο πόλεμος. Αλλά από τη στιγμή που έγινε ο πόλεμος, που κυρίως οι άνθρωποι τσίγκλαγαν να γίνει, έγιναν σκληρές κι αυτές. Κυρίως μου έκανε εντύπωση το φινάλε, το οποίο φίλε έχει το παιδάκι, το οποίο βλέπει το όνειρο ότι είναι με τους γονείς του, μια έτσι ωραία γλυκιά στιγμή, και απλά γίνονται όλα φλόγες, καθώς το παιδί βλέπουμε ότι στον πραγματικό κόσμο είναι σαν τους περισσότερους ανθρώπους, το καλλιεργούν για μπαταρία. Τι είναι αυτό. Είναι μια πάρα πολύ τραγική ιστορία και είναι και πολύ έξυπνος ο τρόπος που αφηγείται η γυναίκα αυτή την ιστορία, διότι είναι μηχανή, οπότε δεν έχει συνέστημα, δεν έχει τίποτα. Απλά σου τα λέει όλα μηχανικά και ειδικά αν αναλογιστείς τον τίτλο αυτής της ιστορίας, μιλάμε για κανονικότατη τραγωδία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη ιστορία δεν βασίζεται τόσο πολύ στην κλασική επιστημονική φαντασία, διότι οι μηχανές στην αρχή δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται σήμερα οι υπολογιστές. Συμπεριφέρονται σαν παιδάκια. Γιατί οι άνθρωποι τους έχουν φτιάξει έτσι ώστε να είναι κατομοίωσή τους. Οπότε, στην αρχή, οι μηχανές προσπαθούν να προσεγγίσουν τους ανθρώπους με έναν αφελή τρόπο, το οποίο έχει δημιουργεί πάρα πολύ ωραίες εικόνες, όπως οι μηχανές που κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις και ο υπέας σαλπιστής, ο μηχανικός. Από τη στιγμή όμως που οι μηχανές βρίσκουν τον εαυτό τους και ενηλικιώνονται, σταματάνε να έχουν ανθρώπινη μορφή όπως τις είχαν φτιάξει αρχικά οι άνθρωποι και αποκτούν την καλαμαρομορφή τους που έχουν και στις ταινίες. Προφανώς κάπου εκεί πέρα υπάρχει και ο αρχιτέκτονας που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει
να φτιάχνουν προγράμματα οι μηχανές που υπολογίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και γι' αυτό γίνονται και πιο σκληρές. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα τέρατα τα δημιούργησαν ξεκάθαρα οι άνθρωποι. Είναι σίγουρα μία μικρού μήκους που αξίζει να τη δει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τον κόσμο του Matrix, έχοντας δει τουλάχιστον την πρώτη ταινία. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Γουατανάμπε έχει κάνει το animation, έχει κάνει το Cowboy Bebop, το οποίο έχει εξαιρετική αισθητική, αν και δεν είναι αγαπημένη μου, ούτε η σειρά είναι από τις αγαπημένες μου άνιμε. Ωστόσο, εδώ έχει μια πιο αφηρημένη προσέγγιση στο design και στην κινησιολογία, που ομολογώ ότι δεν μου κάνει τεράστιο κούκου. Το animation εδώ είναι επίτηδες άνισο, δηλαδή σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ όμορφο κατά τη γνώμη μου, αλλά σε κάποια άλλα σημεία είναι απλά σαν πρόχειρο. Και αυτά τα δύο δεν δένουν μεταξύ τους. Στα σημεία στα οποία το animation είναι με μολύβι φτιαγμένο, και κάνει κάποιες λεπτομέρειες στις κινήσεις, θεωρώ ότι είναι πανέμορφο. Είναι η ιστορία ενός από τους λιγότερο αγαπημένους μου χαρακτήρες σε αυτό το σύμπαν, του Πιτσιρίκου. Το αγαπημένο μου σημείο στην ιστορία ήταν εκεί που κυδεύουν τον Kid και λένε οι μεγάλοι, ερμηνεύουν τη συμπεριφορά του και με όλους αυτούς τους μεγαλίστικους όρους και εκπαιδευτικούς κτλ. Που άμα τους αντιπαραβάλλεις με την πραγματικότητα όπως την έχει παρουσιάσει το Matrix, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και είναι μια ωραία αναφορά στο πρώτο Matrix. Ωστόσο, ακριβώς επειδή ο Πιτσιρίκος δεν είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, η απλότητα της ιστορίας με έκανε να μην μπορώ να συνδεθώ ιδιαίτερα μαζί της και είναι μάλλον η χειρότερη μου ιστορία στο Animatrix. Η συγκεκριμένη ιστορία είναι κανονικότατο prequel του Reloaded, διότι η ιστορία του Πιτσιρίκου όπως ξεκινάει στο Reloaded αποτελεί συνέχεια της συγκεκριμένης ταινίας, οπότε όταν τον βλέπουμε στο Reloaded είναι σαν κάτι να λείπει. Αυτό που λείπει είναι το A Kid's Story. Κανονικότατα θα μπορούσαν οι Wachowski που το έχουν γράψει κιόλας να το εντάξουν μέσα στο Reloaded και μπορεί και από εκεί να προήλθε η ιδέα για τη συγκεκριμένη μικρού μήκους. Από εδώ ξεκινάει η ιστορία του Kid και okay, μπορεί να μην σ' αρέσει, αλλά έχει μία ψίδα χαρακτήρα η οποία ολοκληρώνεται στο Revolutions και μόνο αν έχεις δει το A Kid's Story βγάζει νόημα η αψίδα του χαρακτήρα του, δυστυχώς. Ο κύριος Ninja Scroll και Vampire Hunter D δεν αλλάζει στυλ εδώ, έχει αυτό το στυλ animation γραβούρας, παιδί μου, δίνει μια μεσαιωνική νότα στο ύφος του, το οποίο σου δίνει να καταλάβεις πόσο εύρος επιλογών καλλιτεχνικών έχεις σε αυτόν τον κόσμο. Το animation εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου και δεν είναι μόνο το αγαπημένο μου στο Animatrix, είναι από τα αγαπημένα μου animation που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Έχει ένα κάποιο προϋπολογισμό που δεν είχε στο Ninja Scroll. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο έχει δέσει τη νέα τεχνολογία, το 3D ψηφιακό, με το παραδοσιακό 2D για να τοποθετήσει τους χαρακτήρες που είναι δυσδιάστατοι και ζωγραφισμένοι σε έναν ψηφιακό τρισδιάστατο χώρο για να κινήσει την κάμερα, για να τα κάνει δυναμικά. Η ιστορία είναι μια ενδιαφέρουσα μικρή παρακαμψούλα που λέει κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό που εισήγαγε ο Cypher στο πρώτο. Δεν έχει και κανένα τρελό ενδιαφέρον. Αυτό που δικαιολογεί απόλυτα την ύπαρξη του program είναι το ότι είναι εγκληματικά ωραίο. Ναι, η ιστορία είναι απλή αλλά τη θεωρώ έξυπνη, διότι σου ξεκινάει, είναι ουσιαστικά ένα τεστ προσωπικότητας. Αυτό ξεκινάει από μια λογική τύπου Cypher, όντως. Πηγαίνει σε κανονικότατη προδοσία, οπότε σου δημιουργεί μια ένταση και καταλήγει βέβαια να είναι αυτό το τεστάκι. Δεν είναι κάτι το φοβερό θεματικά, αλλά είναι έξυπνος ο τρόπος που αφηγούνται αυτή την ιστορία, κυρίως για να επιδείξουν το εξαιρετικό animation, όντως. Ομολογουμένως δεν έχω δει δουλειά του Κόικε, αλλά μου άρεσε αυτό το στυλ animation και κυρίως τα χρώματα, τα οποία είχαν μια μουντήλα που αντικατόπτριζε αυτή την ψυχολογία, την σάπια του ήρωα. Το στυλ του animation εδώ έχει ένα πρόβλημα με την έννοια ότι όταν μπαίνει σε slow motion, πιο αφαιρετικά, πιο στυλιζαρισμένα πράγματα, είναι φοβερό. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πιάνει τις κινήσεις του αθλητή σε slow motion την ώρα που πάει και κάνει 100 μέτρα και ξεπερνάει τον εαυτό του, είναι φοβερό. Αλλά όταν έχει καθημερινές κανονικές σκηνές, απλά καταραίει, είναι μια μουτζούρα η κίνηση των χαρακτήρων. Οπότε είναι πάρα πολύ άνισο, αλλά σε αυτό που είναι καλό, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Η ιστορία τώρα είναι μια ενδιαφέρουσα ματιά πάνω στο πώς μπορεί το μυαλό να ξεπεράσει τον εαυτό του και να σπάσει την ψευδαίσθηση. Το κάνει με έναν ενδιαφέρον τρόπο που δεν θα τον φανταζόμουν στον κόσμο του Matrix, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ λογικό ότι μπορεί έτσι το μυαλό να ξεπεράσει τον εαυτό του και να βγει έστω και για λίγο από το Matrix. Ναι, είναι ενδιαφέρον γιατί στο πάει, ρε παιδί μου, κυριολεκτικά νους υγιής εν σώματι υγιής, με την έννοια ότι έχεις το σώμα που το σπρώχνει τόσο μακραίο τύπος που ελευθερώνει το μυαλό, που ελευθερώνει το σώμα. Εμένα με έπιασε. Στην αρχή δεν με έπιασε λίγο των αθλητικών προεκτάσεων, γιατί ποσός με ενδιαφέρουν, αλλά ήταν ωραίος τρόπος αφύπνισης ο συγκεκριμένος. Δεν θα με χάλαγε να το είχα δει κάπως μέσα στην ταινία, μέσα σε κάποια ταινία, ας πούμε. Σίγουρα έχει περισσότερο ενδιαφέρον ο τρόπος που αφυπνίστηκε
ο συγκεκριμένος χαρακτήρας συγκριτικά με τον τρόπο που αφυπνίστηκε ο Πιτσιρίκος. Γιατί ο Πιτσιρίκος ήταν ένας κυριολεκτικός παραλληλισμός με τον Νίο, ενώ... Ο Πιτσιρίκος ήταν η προέκταση αυτού που έκλεισε την πρώτη ταινία. Ακριβώς. Που υποτίθεται ότι για 6 μήνες ανάμεσα στο Matrix και το Reloaded, ο Νίο ελευθέρωνε κόσμο εμπράκτος, το οποίο δεν το είδαμε ποτέ στα sequel. Σε αυτή την ιστορία ουσιαστικά έχεις ένα μικρό δείγμα αυτού που λέγει η προφήτης στο Reloaded περί φαντασμάτων και πώς αυτά είναι αλλαγή στο Matrix ή προγράμματα που αποσύρονται. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ναι, είναι σίγουρα η πιο ιαπωνέζικη ιστορία του Animatrix και έχει και το πιο κλασικό animation που το βλέπεις στα περισσότερα anime. Φυσικά και εδώ η ταινία φαίνεται ότι έχει έναν προϋπολογισμό παραπάνω από ότι δίνει το μέσο άνιμε που βλέπεις στην ιαπωνική τηλεόραση και το εκμεταλλεύεται για να δημιουργήσει πάρα πολύ ωραίες σκηνές της πόλης. Ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει το glitch, παύλα, στοιχειωμένο σπίτι μέσα στο Matrix και το κάνει μέσα από την οπτική της γειτονιάς. Πιάνει πάρα πολύ ωραία την αίσθηση της γειτονιάς η ταινία και με τον τρόπο που βάζει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το στοιχειωμένο σπίτι που είναι ο τρόπος που θα αντιμετωπίζανε τα πιτσιρίκια ένα νοχελικό καλοκαιρινό απόγευμα που κυριαρχεί η μαλακία και η βαρεμάρα. Ένα τέτοιο φαινόμενο. Συνδέει πολλά είδη αυτό το πράγμα. Ξεκινάει από κανονικό άνιμε, γίνεται λίγο Japanese horror, λίγο, και μετά στο πάει σε άλλα μονοπάτια με τα παιδιά, γιατί γίνεται Spielberg. Οπότε έχεις μια μίξη Matrix, J-horror και Spielberg που φτιάχνει ένα περίεργο ανήσυχο τεχνολογικό θαύμα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Και στο τέλος σου κάνει και ένα μικρό σχολιάκι, διότι όταν ολοκληρώνεται το update, ας πούμε, εκείνης της περιοχής, βλέπεις ότι γίνεται από ένα μικρό σπιτάκι παραδοσιακό, γίνεται πάρκινγκ. Οπότε εγώ το είδα αυτό σαν ένα μικρό σχόλιο στον εξωφρενισμό που, εντάξει, οι Ιαπωνέζοι ζουν με την τεχνολογία, όπως οι Σιόν, και δεν χάνουν την παραμικρή ευκαιρία να μπήξουν και μια μπηχτή στην τεχνολογία, όπως και στη Σιόν. Καλά, ναι, είναι το μόνο που διαδραματίζεται στο Τόκιο, όπου είναι και ένα σχόλιο στο πώς εγκληματική είναι η κατάσταση με τη γη στο Τόκιο, που δεν υπάρχει ένα κομμάτι γης ελεύθερο. Και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο μέσω της μουσικής που παίζει το φανάρι, το οποίο μόνο ο Ιαπωνέζος θα μπορούσε να το έχει κάνει, γιατί μόνο εκεί υπάρχουν αυτά τα φανάρια, το οποίο είναι σαν νανούρισμα, για να, έτσι όπως το έχει παρουσιάσει η ταινία, για να κοιμίζει τους κοιμισμένους στο Matrix. Εδώ πέρα ο Watanabe δίνει 5 σκαλιά πάνω την ουαρίλα που είχε στο Cowboy Bebop και ουσιαστικά έχεις πολύ πηχτές σκιές, είναι μια κανονικότατα νουάρ ιστορία έτσι, με πολύ πηχτά σκοτάδια, με έντονες σκιές που μερικές φορές ο κόκκος, η βρωμιά θυμίζει κώδικα και μάλιστα κρατάει και το πολύ ρηγμένο, αλλά κρατάει και το πράσινο του Matrix. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η λεπτομερική αισθητική. Φοβερό animation, φοβερή αισθητική. Δυστυχώς όμως η ιστορία είναι λίγο ισχνή, διότι φαίνεται ότι είναι μια δικαιολογία για το Watanabe να κάνει νουάρ μέχρι εμετού και να τα πετάξει όλα μέσα. Και επειδή αναγκαστικά έχει πολύ λίγα λεπτά, καταραίει η όλη φάση. Δεν χωράνε όλα τα κλισέ, όλες οι παραδοσιακές εικόνες των νουάρ που θέλει να βάλει μέσα και θέλει να τις βάλει μέσα για να προλάβει, γιατί μετά δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να το κάνει. Οπότε παραφορτώνεται και για μένα καταραίει από ένα σημείο και μετά. Δεν καταφέρνει να περάσει την αίσθηση της αναζήτησης που χρειάζεται μια τέτοια ιστορία, γιατί δεν έχει χρόνο. Καταφέρνει όμως να δείξει πολύ ωραία κάτι για το χαρακτήρα της Trinity, που είναι το πώς επέζησε τόσο καιρό που δουλεύει με τον Μορφέα και επέζησε σκοτώνοντας οποιονδήποτε πήγε να καταληφθεί από πράκτορες. Όχι, ήταν πολύ ωραίο αυτό το στοιχείο. Είναι μια κανονική νουάρ ιστορία. Όντως, ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο μοντάζ που απλά δείχνει μια εικόνα μετά την άλλη εικόνα μετά την άλλη εικόνα και σου βάζει ένα voice-over, το οποίο είναι κλασικό detective noir, αλλά ομολογουμένως η ιστορία είναι μια πάρα πάρα πολύ απλή αναζήτηση. Βρίσκει λίγο γρήγορα την Trinity, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όταν βρίσκει την Trinity, έχουμε μια ένεση Matrix ύλας και μετά ξαναγυρίζουμε σε κανονικό νουάρ. Δηλαδή, η εικονογραφία του θανάτου του, ας πούμε, είναι κανονικότατα νουάρ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που όντως ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα, το animation μ' άφησε λίγο μαλάκα. Φαίνεται αμέσως εδώ πέρα ότι έχουμε το στυλ του Aeon Flux, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου στο σχεδιασμό των ανθρώπων, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε μέσα στην προσομοίωση είναι εξαιρετικό. Μιλάμε για πολύ καλοφτιαγμένο τρυπάρισμα. Και πέρα από το σχεδιασμό, σίγουρα το Matriculated είναι η μικρού μήκους μέσα στο Animatrix που έχει τις πιο ενδιαφέρουσες θεματικές από όλες τις άλλες.
και καταφέρει να δώσει και χαρακτήρα σε εκείνη τη μηχανή. Οι ιδέες που πετάει είναι ασταμάτητα συναρπαστικές, από το πώς θα αντιμετώπιζαν ένα construct τύπου Matrix τα ζώα και οι μηχανές, μέχρι το πώς θα αντιμετώπιζε μια μηχανή το βίαιο εξανθρωπισμό της και τι θα ένιωθε μετά από αυτή την εμπειρία για τους ανθρώπους, για τις μηχανές και για τη ζωή γενικότερα. Είναι αναμφίβολα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν γίνει γενικότερα στο σύμπαν του Matrix. Συμφωνώ. Το Aeon Flux έχω δει ένα δύο επεισόδια, δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά εδώ στο στυλ του Matrix κολλάει γάντι και είναι εξαιρετικό το πώς έχουν παίξει με το ψηφιακό animation και το πώς το έχουν παντρέψει σε old school ζωγραφισμένα περιβάλλοντα. Και εδώ πέρα ουσιαστικά παίρνετε LSD και μπαίνετε μέσα σε αυτό το τρυπάκι που μπήκε και η μηχανή. Είναι Matrixception. Πώς θα ήταν ένα πρόγραμμα του Matrix μέσα σε πρόγραμμα του Matrix. Είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Είναι μια εμπειρία σχεδόν θρησκευτική. Είναι υπαρξιακό, είναι φιλοσοφικό. Μ' αρέσει που δείχνει ότι η μηχανή έχει δαίμονες, έχει ψυχή, έχει και συναισθηματική νοημοσύνη πέρα από την εγκεφαλική τεχνητή νοημοσύνη της. Και βέβαια η ταινία καταλήγει να είναι λίγο σκατοψυχιά, γιατί εκεί που αναγκάζεται και γίνεται άνθρωπος η μηχανή, μένει μόνη της. Φοβερό αυτό το πράγμα. Σκατοψυχιά κανονικά. Και... λόγω των ανθρώπων. Λόγω των ανθρώπων. Πάντα λόγω των ανθρώπων. Αυτό νομίζω το Matrix το λέει ξεκάθαρα. Θέλω να πω, η γκούμενα τον απέρριψε. Σίγουρα. Είναι μια τόσο πλούσια σε θεματικές ιστορία που θα ήθελα όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά με κάποιον τρόπο να την είχα δει αντί πολλών προεκτάσεων των Reloaded και Revolutions στις ταινίες. Αν θες μια ένεση Matrix, πρωτού δεις το Reloaded και το Revolutions. Εδώ είσαι. Έχει διάφορες ιστορίες οι οποίες έχουν να γεφυρώσουν κάποια πράγματα μεταξύ ταινιών, αλλά πάνω απ' όλα να σου δείξουν πόσο πλούσιο σύμπαν είναι το Matrix εφάμιλο με το Star Wars. Καλλιτεχνικά στο τι ιστορίες μπορεί να υποθούν, αλλά κυρίως ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της ανθολογίας είναι τα animation, τα διάφορα στυλ. Είναι πανέμορφα και άμα θέλεις να ξεκινήσεις κάπως να μπαίνεις στον κόσμο των anime, πάρε αυτό και απλά ξεκίνα μετά να ψάχνεσαι. Το Animatrix είναι μια σειρά animated ταινιών, οι οποίες κυλούν νεράκι, αν θες να τις δεις όλες μαζί. Όλες έχουν κάτι ενδιαφέρον να πούν. Κάποιες έχουν συγκλονιστικό animation, κάποιες έχουν ιστορία που είναι τροφή για σκέψη, κάποιες έχουν και τα δύο. Το γεγονός ότι οι Wachowski χρησιμοποίησαν τη συγκλονιστική επιτυχία του Matrix και την εξουσία στο Hollywood που τους έδωσε αυτό, έστω και για λίγο, για να φέρουν κάποιους από τους πιο δημιουργικούς καλλιτέχνες του animation στην Ιαπωνία να κάνουν αυτό το πράγμα και να τους δώσουν αυτή την ευκαιρία να απευθυνθούν στο αμερικάνικο και στο παγκόσμιο κοινό με μεγαλύτερη ευρύτητα από ό,τι στις ιαπωνικές τους δουλειές, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο και σίγουρα είναι ευτύχημα. Εσείς το έχετε δει το Animatrix? Θα το δείτε? Σας άρεσε? Δεν σας άρεσε? Πείτε μας κάτω στα σχόλια. Και αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, κάθε σας like, εγγραφή ή κοινοποίηση θα μας βοηθήσει και εμάς να καταστρέφουμε το σηκώτη μας. Ως τότε... Εισηγείαν.